εκτός λειτουργίας έθεσε η κακοκαιρία και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Χώροι του Διεθνούς Αερολιμένα πλημμύρισαν με αποτέλεσμα για περίπου 4 ώρες τον Νίκος Καζαντζάκης να κατεβάζει ρολά. Πρόβλημα, τίποτα, δεν πετάει τίποτα αυτή τη στιγμή. No. Nothing can tell us. Nothing for us. Ο τροχόδρομος, η πίστα, ο διάδρομος του αεροδρομίου, ακόμα και τα καταστήματα γέμισαν νερά. Εκατοντάδες ταξιδιώτες περίμεναν υπομονετικά ως κάποιος να τους ενημερώσει για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν, με αρκετές πτήσεις τελικά να ακυρώνονται. Φεύγουμε σήμερα για το Αθήνα και στόπος για μένα άκρο για αύριο και δεν ξέρω πού τα πάμε. Δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω πού τα πάμε. Ή τα πάμε ξενοδοχείο πάλι ή τα κάτσουμε εδώ μέχρι αύριο. Εσάς σας ενημέρωσαν ότι η πτήση σας θα γίνει αύριο. Αύριο με έχει δώσει για μένα boarding έτοιμο για αύριο 6 ώρα το πρωί. Our flight is cancelled. Okay. Yeah. So where are you going now? To the hotel. Back to the hotel. Back to the hotel. Yes. Did they told you where you when you are gonna leave? No. Tomorrow maybe, but they didn't know the time. They don't know the time at the moment. Συνολικά 40 πτήσεις ήταν αυτές που αναμένονταν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τελικά αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν στα αεροδρόμια της Αθήνας, της ΚΟ, της Ρόδου και των Χανίων. Την ίδια ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε στη λεωφόρο Ικάρου. Εκατοντάδες αυτοκίνητα μπλόκαραν στο δρόμο γύρω από το αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να επιστρατεύουν και την τελευταία ρανίδα υπομονής, προκειμένου να αντέξουν την ταλαιπωρία. Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μπήκε και πάλι σε λειτουργία.